Ας κάνω μια τελευταία ερώτηση που ξέχασα πριν για τη φιλική εταιρεία. Είχε σχέσεις με το τεκτονισμό, όπως λένε κάποιοι? Λέγονται πολλά. Από τους, σας είπα, ο καθένας γράφει ανέξοδα. Θυμήστε μου να σας πω κάτι μετά για τον Καποδίστρια, για τον τεκτονισμό δήθεν του Καποδίστρια. Μην το ξεχάσετε, γιατί εγώ τώρα η ηλικία μου θα με κάνει να το ξεχάσω. Λοιπόν, η φιλική εταιρεία. Παρόλα όσα γράφονται, ένας μόνον, ο Ξάνθος, ήταν με τους καρμπονάρους της Ιταλίας, που ήταν μια τεκτονική, μασονική ομάδα. Πρόσεξε όμως. Υπάρχουν πολλοί τεκτονισμοί, όπως και πολλοί μαρξισμοί αργότερα. Ο μαρξισμός του Μάο τι σχέση έχει με τον μαρξισμό του Λένιν ή του Στάλιν? Ούτε μία. Ο μαρξισμός του Φιντελ Κάστρο τι σχέση έχει με τον μαρξισμό της Ρωσίας? Το ίδιο είναι λοιπόν και στον τεκτονισμό. Υπήρχε ο μαρξισμός της ανωτέρας τάξεως της Δύσεως, της ρατσιστικής φεουδαρχίας. Αυτή που λέει γεννιέσαι βασιλιάς ή γεννιέσαι δούλος. Γαλαζοαίματη, ερυθροαίματη. Υπήρχε ο μασονισμός της αστικής τάξεως, που κυριαρχεί με τη Γαλλική Επανάσταση. Και υπήρχε και ο μασονισμός της πλεμπάγιας, των μικροεργατών κλπ, που είναι οι καρμπονάροι και άλλες ομάδες. Καρμπονάροι είναι οι καρβουνιάριδες της Ιταλίας. Οπότε λοιπόν ούτε μία άμεση σχέση μεταξύ τους. Μπορεί κάποιος να ήταν καρμπονάρος, γιατί κήρυσαν φιλελεύθερες ιδέες. Αλλά δεν είναι κανείς ούτε της φεουδαρχικής μασονίας, ούτε της μεγαλοαστικής μασονίας. Καταλαβαίνετε το πρώτο. Οι άλλοι τέκτονες ούτε μία σχέση. Οι άλλοι φιλικοί ούτε μία σχέση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι λόγω της μυστικότητος που έπρεπε να υπάρχει, εύκολα χαρακτηρίζονται τα μέλη της φιλικής εταιρείας ως μασόνοι. Έχουν γραφεί και οι καλύτεροι για μένα, μάλλον υπάρχουν δύο εργασίες, βιβλία, τα οποία συνιστώ, ενός κυρίου Φιλιππόπουλου και επίσης μια σπουδαία εργασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρίτων και Γιαλίας του κυρίου Αμβροσίου, πάλι ανήσαν οι φιλικοί μασόνοι. Συνιστώ αυτές τις εργασίες για να μην κάνω τώρα διαλέξεις επί διαλέξεων.